Επιστρέψαμε, ακούτε τη Φάρμα των Ζώων στο ραδιόφωνο του The Press Project. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής, η κυρία Σοφία Σακοράφα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πουλή και κύριε Καμίλαλη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Δεν είναι βεβαίως, ως συνήθως αυτά τα χρόνια, δεν είναι και πολύ ευχάριστες οι συζητήσεις που κάνουμε. Καλά νέα δεν υπάρχουν. Επικοινωνήσαμε μαζί σας με αφορμή μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στη σύνταξη της οποίας συμμετείχατε και τα πορίσματα της οποίας είναι μάλλον τρομακτικά. Θέλετε να μας πείτε λίγο περί τίνος πρόκειται? Βεβαίως, γιατί όχι. Ήταν μια εκδήλωση η οποία έγινε πριν από δύο μέρες εδώ στη βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν πάση περιπτώσει της Βρυξέλλες. Έγινε μια δουλειά από μελετητές και η οποία ήταν, θα έλεγα, εξαιρετική και ασχολήθηκαν με αυτό το ιδιαίτερο θέμα που αποφεύγουν κυρίως οι περισσότεροι να ασχολούνται και να καταπιάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, που αφορά την επισητιστική, αν θέλετε, ανασφάλεια και επισητιστική φτώχεια που αυτή τη στιγμή υπάρχει και βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Χάρηκα γιατί στην ομάδα δουλειάς, μεταξύ άλλων, ήταν και ο φίλος ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης και ήταν και ο κύριος Σούτερ, ο Λιβιέ Σούτερ, από ειδικό συμπεριογνώμονα στο ΙΕ, όπου παρέθεσαν όλα αυτά τα στοιχεία. Μια μελέτη, όπως είπατε και εσείς, η οποία ήταν τρομακτική, συγκλονιστική. Εάν μου δίνετε το λόγο να πω. Ναι, θα θέλαμε να μας πείτε μερικά χαρακτηριστικά στη μελέτη, θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Το πρώτο λοιπόν που δίνει αυτή η μελέτη σε μια πλάγια ανάγνωση που της έκανα είναι, θα έλεγα, ένα είδος απολογισμού της εξέλιξης που έχει αυτό το φαινόμενο από την αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα, περίπου μια δεκαετία δηλαδή που βιώνει η χώρα μας την κρίση. Με αποτέλεσμα να δίνει με μια πιο αντικειμενική εικόνα τις διάρκειες και όχι μια αποσπασματική που θα μπορούσε να θεωρηθεί έστω και συμπτωματική. Το δεύτερο όμως και πάρα πολύ σοβαρό για μένα και που το θεωρώ και χρήσιμο εργαλείο είναι ότι περιγράφει με έντονο χρώμα τις επιπτώσεις της κρίσης σε τομείς που είναι αφανείς και είναι θολή για την κοινωνία και το λαό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η επισητιστική ανασφάλεια και η φτώχεια γίνεται αντιληπτή πάρα πολύ δύσκολα από τον καθένα μας, σαν ένα μέγεθος, θα έλεγα, που διαμορφώνει και επηρεάζει την πραγματικότητα μας και δύσκολα προσδιορίζεται από τον καθένα μας, αν τέτοια, γιατί ακριβώς κανένας μας δεν κρατάει στατιστικά στοιχεία, δεν κρατάει ημερολόγια για το ότι του συμβαίνει στην καθημερινότητα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσατε να μας πείτε που θεωρείτε ότι είναι πιο χαρακτηριστικά σε σχέση, ας πούμε, με την κατανάλωση κρέατος, πρωτεϊνών? Έριξα κι εγώ μια ματιά στην έκθεση και θα έλεγα ότι αυτό που τρομάζει όταν το βλέπει κανείς είναι ότι μεγέθη που έχουμε συνηθίσει να τα συνδυάζουμε με κάπως, να το πω, αόριστες οικονομικές έννοιες, εδώ αποκτούν μια διάσταση πάρα πολύ χειροπιαστή, γιατί αφορούν πια εντελώς συγκεκριμένα αν έχει να φάει κρέας κανείς, αν έχει να καταναλώσει πρωτεΐνες και έτσι. Όχι κανείς, μια οικογένεια. Αν μπορεί μια οικογένεια, ανά δύο μέρες νομίζω το υπολογίζει, να έχει στο πιάτο της ένα γεύμα με κρέας, με την κατάλληλη διατροφικά προσότητα πρωτεϊνών. Δηλαδή, μια οικογένεια το προσφέρει και στα παιδιά της. Είναι μεγαλύτερο από το τέτοιο, ένα νοικοκυριό, όπως το αναφέρει. Και έχει και μια σημασία, διότι αυτό στην αρχή της κρίσης θυμόμαστε να αμφισβητείται, να θεωρείτε ότι είναι ένα αντικείμενο αντιμνημονιακής προπαγάνδας το να μιλάμε για οικογένειες που έχουν πρόβλημα στο να ταΐσουν κανονικά τα παιδιά τους. Κοιτάξτε, αυτό κανείς δεν μπορεί πια να το επικαλεστεί. Είναι ένα γεγονός. Και είναι γεγονός ακριβώς γιατί αυτό το βλέπουμε και μέσα από μια, θα έλεγα, πολιτική που εμένα με ενοχλεί αφάνταστα από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη και όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεβάλλαν στη χώρα μας αυτού του είδους τα μέτρα λιτότητας, της φτώχειας και της απόλυτης εξαθλίωσης, διότι δεν σεβάστηκαν έναν βασικό κανόνα που είναι αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το πρώτο άρθρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου και που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, η ίση την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, και που ένα από αυτά τα δικαιώματα, γιατί δεν θα μιλήσω για τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εργασία, το δικαίωμα του κανείς να ζει αξιοπρεπώς, να έχει το σπίτι κτλ. Είναι το δικαίωμά του στην πρόσβαση της τροφής. Βασικό αυτό. Τα παιδιά μας λοιπόν στο σχολείο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, επιδοτούνται με ένα κουλούρι και έναν χυμό, με ένα μικρό γεύμα δηλαδή, θεωρώντας ότι με αυτή την
τακτική και την πολιτική και η πολιτεία αλλά και οι θεσμοί μπορεί να ξοφλούν την υποχρέωσή τους απέναντι σε ένα λαό τον οποίο έχουν εξατλειώσει. Τα στοιχεία είναι σημαντικά έτσι όπως παρουσιάστηκαν στην έκθεση. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι περίπου το 40%, 38,9% των πολιτών της Υπαίδρου στην Ελλάδα το 2017 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, το οποίο αυτό εκτοξεύτηκε το 8 στο 25%. Ήταν δηλαδή στο 25%, φανταστείτε πόσο εκτοξεύτηκε αργότερα. Αυξήθηκε η διατροφική ανασφάλεια, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς από τις μέσες της Ευρωζώνης την περίοδο της κρίσης, ότι το ποσοστό των νοικοκυριών, για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, που δεν μπορεί να αποκτήσει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή τέλος πάντων κάποιο ισοδύναμο, κάθε δεύτερη μέρα για παράδειγμα, διπλασιάστηκε την περίοδο της κρίσης. Το μερίδιο των παιδιών που αδυνατεί να αποκτήσει ένα πρωτεϊνούχο γεύμα σε καθημερινή δράση διπλασιάστηκε από το 4,7% το 9% στο 8,9% το 14% και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία. Δηλαδή, είναι τραγικά αυτά τα όσα αναφερθήκαν στην παρουσίαση της συγκεκριμένης μελέτης που επιμένω να λέω ότι αυτή η μελέτη είναι μια εξαιρετική μελέτη. Είναι μια μελέτη που θα πρέπει ο καθένας να την δει με πολύ σοβαρό μάτι και να την χρησιμοποιήσει σαν ένα εργαλείο, αν θέλετε, ώστε να μπορέσει να ασκήσει πολιτικές ή να εφαρμόσει πολιτικές προς μια άλλη κατεύθυνση. Εγώ θα σταθώ, κυρία Σακοράφα, σε έναν από τους λόγους της επιστημιστικής ανασφάλειας που δεν αναφέρεται συχνά. Δηλαδή, ο καθένας καταλαβαίνει ότι όσο μειώθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις την περίοδο των μνημονίων, είναι πολύ λογικό να μην υπάρχει πρόσβαση στην τροφή που υπήρχε. Καταδικαστέω, αλλά ο καθένας μπορεί να το υπολογίσει και μόνος του. Αυτό που αναφέρει και μου έκανε εντύπωση και το εξηγεί κιόλας η έρευνα είναι το ότι αυξήθηκε το κόστος ζωής. Το οποίο φαίνεται περίεργο σε έναν λαό που υποφέρει, που χάνει το 25% του ΑΕΠ του, οι τιμές των τροφίμων να ανεβαίνουν τη στιγμή που το εισόδημα πέφτει. Νομίζω ότι εδώ και πάλι έχει τεράστιο μέρος ευθύνης η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δεν κατάφερε να, αν θέλετε, συγκρατήσει αυτές τις τιμές, τα καρτέλα, αν θέλετε, των τροφίμων, ούτως ώστε η τροφή, η οποία είναι το κυρίαρχο και απαραίτητο για την ζωή ενός ανθρώπου, για να μπορέσει να είναι υγιής, για να μπορέσει να είναι ενεργός και δημιουργικός και αποδοτικός, να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτή την τροφή. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε λοιπόν να κάνει είναι να μειώσει ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκρατήσει τις τιμές των τροφίμων, πράγμα το οποίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε, ότι τα είδη πρώτης ανάγκης είναι και τα είδη τα οποία έχουν και τις χαμηλότερες τιμές. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυξάνονται με έναν ρυθμό τελείως δυσανάλογο σε σχέση με την λιτότητα, τη σκληρή λιτότητα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά αυτό που επίσης θα ήθελα εγώ να πω είναι, και αυτό που με ενοχλεί αφάνταστα, είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται ώστε να δημιουργηθεί μια, αν το θέλετε, συμπεριφορά στον πληθυσμό που να έχει αποδοχή αυτή η επιδοματική, αυτή η πολιτική της αλληλεγγύης προς τους πολίτες από φορείς, από ιδιώτες, από χορηγούς, τη στιγμή που το ίδιο το κράτος αποποιείται των ευθυνών και των υποχρεώσεών του απέναντι ακριβώς στους πολίτες πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί βασικές λειτουργίες του κράτους να τις αναλαμβάνουν φορείς οι οποίοι είναι εκτός θεσμικής δραστηριότητας. Και να προσθέσω εγώ ότι δεν γίνεται να λύνονται όλα αυτά με μια πολύ μικρή επιδοματική πολιτική, έτσι. Γιατί στέκεται και η έρευνα σε αυτό. Αναφέρεται, ας πούμε, στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βρίσκει πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, τα πολύ αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας. Και εμένα αυτό που μου φαίνεται ως εικόνα είναι ότι ο στόχος σε αυτά τα προγράμματα που ακολουθούνται, και δεν ακολουθούνται μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν βάλει κάποια προγράμματα, είναι απλά να είσαι εκεί ακριβώς στην επιφάνεια, να το πω, στα όρια της φτώχειας. Να μην είσαι πια εξαθλειωμένος, αλλά να είσαι ουσιαστικά να μην ξέρεις αν την επόμενη μέρα. Να λες ένα, εντάξει, τι βγάλαμε και σήμερα. Να το θέσω έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό αρκεί να ανατρέξουμε
όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που δεν ήταν στην κυβέρνηση. Είναι εντελώς σαφής και δίκαιη η κριτική που ασκούσε τότε, λέγοντας ότι η επιδοματική πολιτική αυτού του τύπου, αυτό που κάνει είναι να ανακουφίζει χωρίς να θεραπεύει τη βαθιά ανισότητα και την φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων. Κυρία Σακοράφα, πριν να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πιο γενική. Σας καλέσαμε με αυτή την αφορμή, αλλά μια που δεν τα λέμε συχνά. Θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε για το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί τώρα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε τα χρόνια αυτά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι οι απόψεις μου είναι πάρα πολύ γνωστές. Είπαμε πάρα πολύ που ένα κόμμα το οποίο θεωρούνταν προοδευτικό, θα έλεγα, ριζοσπαστικό όπως λέγαμε, που είχε ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο όπως λέγαμε, και το λέγαμε γιατί και εγώ συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία μέχρι που ανακάλυψα ότι όλο αυτό μάλλον ήταν ένας μύθος. Μπορεί να είχε μια τέτοια, αν θέλετε, μεταξέλιξη και μετάλλαξη οβιδιακή μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν είχε καμιά δικαιολογία όσον αφορά τα όσα είπε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, ότι είχε να επιλέξει και τα είπε τώρα τελευταία, δηλαδή μεταξύ του αν η χώρα του θα πήγαινε στον κρεμό ή αν θα την έσωζε με τον τρόπο που την έσωσε υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι και το πιο σκληρό και το οποίο φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα το βρίσκουμε από εδώ και πέρα μπροστά μας και θα το βρίσκουν και τα παιδιά μας μέχρι το 2060 και βάλε. Ένα μνημόνιο το οποίο ξεπουλάει τη χώρα, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, με την έννοια ότι και να θέλεις να μιλήσεις για αναπτυξιακές πολιτικές και προοπτικές για τη χώρα, δεν θα υπάρχει τίποτα για να σε βοηθήσει να αναπτύξεις τη χώρα, ότι θα έχεις ένα πολιτικό προσωπικό ενώ τους πολίτες, έτσι, πολίτες οι οποίοι θα έχουν μια εργασιακή ανασφάλεια, θα έχουν ελαστικά ωράρια εργασίας, τα οποία δεν θα τους δίνει τη δυνατότητα όχι τις ζωές τους να φτιάξουν, αλλά αισθανθούν αξιοπρεπείς, έτσι όπως το Σύνταγμα επιτάσσει, ότι θα έχεις νέα παιδιά τα οποία είναι χρυσά μυαλά και το αποδεικνύουν κάθε μέρα, διότι βλέπουμε ότι όπου συμμετέχουν, σε όποιες ημερίδες συμμετέχουν, σε όποιους διαγωνισμούς στο εξωτερικό διακρίνονται με ένα απίθανο τρόπο και είναι ντροπή μας που επιτρέπουμε σαν χώρα σε αυτά τα παιδιά να φύγουν, να εκπατριστούν. Θα πρέπει να τα κρατήσουμε στη χώρα αν θέλουμε πραγματικά να πιστεύουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα και στην ίδια τη χώρα να ανακάμψει κάποια στιγμή. Θα έχουμε χείρες οι οποίες θα διεκδικούν το αυτονόητο. Θα έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι θα διαμαρτύρονται γιατί έχουν πληρώσει όλη τους τη ζωή τα ασφάλιστά τους και κάποιοι παίξανε τζόγο με τα ταμεία και τώρα έρχονται να πληρώσουν τη νύχη, επιτρέψτε μου, μέσα σε εισαγωγικά την έκφραση, οι ίδιοι συνταξιούχοι. Θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Θα έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι συνεχώς σε μια κατάσταση ανασφάλειας, ακριβώς γιατί όταν παίρνεις συνεχώς δάνεια για να ξεπληρώσεις δάνεια και δεν κάνεις καμία κίνηση και δεν εφαρμόζεις καμία πολιτική η οποία να έχει ένα αναπτυξιακό πρόσημο, θα έλεγα, να σου δίνει τη δυνατότητα. Τότε δηλαδή να έχει ένα όραμα να βλέπει αυτό το φως στο τούνελ, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανακάμψει. Εγώ δεν βλέπω το μέλλον της χώρας μας αισιόδοξα. Όχι, αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παλέψω προσωπικά, αλλά και δεν θα παλέψω να πείσω και κάποιους άλλους να αλλάξουμε αυτό το μέλλον. Δεν μπορεί αυτό το μέλλον να είναι πραγματικό για να μας γίνει και οριστό. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε αυτή η Ευρώπη. Μας κάνουν μια ερώτηση που αφορά το δικό σας. Μια που είπατε και ότι θα παλέψετε και προσωπικά, υπάρχουν και ερωτήσεις στο chat για το. Υπάρχει και μια μεγάλη προεκλογική περίοδο. Σίγουρα ευρωπαϊκή, πιθανόν στα κοντά και εθνική. Οπότε θα θέλαμε να μάθουμε τι σκέφτεστε εσείς. Θα ξαναείστε σε. Πρώτα απ' όλα, θα απορριφθείτε με τη λαϊκή ενότητα, θα είστε στις ευρωεκλογές ή θα επιδιώξετε να έρθετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές στον επόμενο χρόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και θα αποτυπώσω, αν θέλετε, με μεγάλη ένταση τα προβλήματα που υπάρχουν και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι θεσμοί, η δημοκρατία παίρνουν πολύ μεγάλη κρίση. Απαιτείται να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε το πόστος και να στηρίξουμε αυτές τις επιλογές μας. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι ειλικρινά πιστεύω και το λέω με όση εντυμότητα μπορώ να έχω ως πολιτικός και ως άνθρωπος που με γνωρίζει ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια, γιατί και πολιτεύτηκα και στο δημόσιο βίο είμαι πάρα πολλά χρόνια. Ότι πραγματικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κανέναν στην Ελλάδα και είναι πολύ υγιές, θα έλεγα αυτό, δεν απασχολεί τι θα κάνω εγώ προσωπικά ή τι θα κάνει ο καθένας από εμάς ή αν πολιτικά θα περισσωθεί.
Αυτό που απασχολεί τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή είναι να βγει από το πρόβλημα που έχει, να τελειώσει με τα προβλήματά του, ώστε να έχει μια ζωή η οποία του αρμόζει, να έχει μια αξιοπρεπή ζωή και να έχει ένα καλό μέλλον για τα παιδιά του. Προσωπικά όμως, μια και με ρωτάτε, θέλω να σας πω ότι ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, αφού τελειώσω τη θητεία μου εδώ, στην οποία προσπαθώ να είμαι συνεχής μέχρι το τέλος, στον όρκο που έδωσα αλλά και στις υποσχέσεις που έδωσα στους ψηφοφόρους μου, θέλω να την τελειώσω λοιπόν σωστά και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ προσωπικά πάντα προσπαθούσα και πάντα προσπαθώ να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με αυτά που πιστεύω, να γνωρίζω βιωματικά, αν θέλετε, και το προσωπικό κόστος, αλλά και αυτό που καλώ τους συμπολίτες μου να παλέψουμε μαζί και αν θέλουν και αν με εμπιστευτούν, να ακολουθήσουμε μια πορεία. Πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε νίκες, γιατί ακόμα και οι μικρές νίκες σε αυτούς τους αγώνες μπορούν να αλλάξουν έστω και λίγο το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας. Αυτές είναι οι αρχές μου, αυτά είναι τα πιστεύω μου, αυτά είναι τα θέλω μου. Με αυτά θα σας απορρευτώ από εδώ και πέρα, και αν αυτό προκύψει και μπορεί, αν θέλετε, να υπάρξει μια συμπαράταξη και πολιτική συνεργασία με κάποιους άλλους, αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Δεν έχω δουλέψει ποτέ ούτε με τη ΛΑΕ, δεν έχω μιλήσει ποτέ για το... Συγχωρείτε που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάνει πολύ θόρυβο η επαναφορά μου. Δεν έχω λοιπόν δηλώσει ότι είμαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχω μιλήσει ότι είμαι με την επιστροφή στη Δραχμή. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση που πιστεύω ότι δεν έχετε χρόνο να την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όμως αν θέλετε κάποια στιγμή να την κάνουμε. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα, για να αλλάξουμε αυτή την Ευρώπη που αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην Ευρώπη, που αν δούμε αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, δεν πιστεύω ότι καλό θα είναι για μας, μάλλον κακό θα είναι τη στιγμή που έχουμε υποστεί ήδη αποτελέσματα ενός μεγάλου και σκληρού πολέμου, τα αποτελέσματα εννοώ κρίση και της λιτότητας. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά και οι προτάσεις μας από εδώ και πέρα, αν θέλετε, στους πολίτες και στον ελληνικό λαό να είναι τέτοιες που θα τους δίνουν διέξοδο, θα τους δίνουν όραμα και κυρίως θα τους δίνουν ελπίδα. Να είστε καλά. Μακάρι να υπάρξει τώρα που θα μπούμε και σε αυτό το κλίμα των εκλογών, διπλών, τριπλών, τετραπλών, να υπάρξει ο χώρος για αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις πολλές φορές ακούγονται υποτιμητικά ζυμώσεις, αλλά να υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός για το τι πιστεύει κάθε πολιτική δύναμη. Είναι ακριβώς 6 ώρα και η κυρία Σακοράφα, δεν ξέρω αν το κάνατε επίτηδες, αλλά είμαστε ακριβώς στο τέλος της εκπομπής. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα πριν να κλείσουμε? Πάνω σε αυτό που είπατε, εγώ προσωπικά έχω υποστεί πάρα πολλά υποτιμητικά το τελευταίο καιρό, αλλά επειδή χθες κιόλας είδα ότι μάλλον λειτουργούν και κάποια τρόλ στο διαδίκτυο, εντάξει, να πω ότι είναι κάτω από αυτή τη διαδικασία, διότι θεωρώ ότι θέματα που αφορούν τον καθένα από εμάς, που είμαστε πολιτικά πρόσωπα και δημόσια πρόσωπα με την έννοια της έκθεσης στους πολίτες και στο κοινό, καλό είναι να ερωτώμαστε για όσα γράφονται, για όσα λέγονται και κυρίως να μην γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, γιατί αυτό δεν χαρακτηρίζει ανθρώπους οι οποίοι, ας το πούμε, έχουν ένα πολιτικό ήθος, αλλά είναι πάρα πολύ χυδαίο. Έχετε κάτι συγκεκριμένο? Γιατί σε περίπτωση που αν υπάρχει και μια διάψευση μέσω της εκπομπής και από εδώ, είναι καλό να πούμε αν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη είδηση, κάποιο fake news. Θα είστε το αντίθετο. Σας παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διαβάζω τα άρθρα σας και αυτό που έχω να επισημάνω, ότι και γι' αυτό σας διαβάζω άλλωστε, είναι το γεγονός ότι είστε ακριβείς, ότι είστε στην επίση σε αυτό που ξεκινήσατε όταν ξεκινήσατε σαν εκπομπή, αλλά και σαν διαδίκτυο, μια σελίδα η οποία μπορεί κάθε πολίτης να μπει και να διαβάσει ακριβώς και την αλήθεια στα θέματα. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι γράφουν πράγματα τα οποία ουδέμια σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τα οποία πραγματικά προσβάλλουν. Και μάλιστα με αυτό που σας είπαμε, τον πιο χειραίο τρόπο. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή ίσως να κουβεντιάσουμε και να τα πούμε. Με μεγάλη χαρά. Αυτό όμως που θέλω επίσης να πω, επιτρέψτε μου γιατί θέλω να το πω και να το κλείσω. Με εντυπωσιάζει γιατί με πήρατε να με ρωτήσετε, ενώ είμαι 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν έχει βρεθεί ένας να
γράψει, να ρωτήσει για την πορεία μου εδώ, για το τι έχω πετύχει, τι δεν έχω πετύχει ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχει γραφτεί ούτε μία σειρά, ούτε μία γραμμή για την παρουσία μου στις επιτροπές, στις παρεμβάσεις που κάνω στην Ολομέλεια, στα νομοσχέδια που έχω περάσει. Απολύτως τίποτα. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς τότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Μας ενδιαφέρει, το ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει το τι κάνετε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.